Καλησπέρα σας, είμαστε στο γήπεδο Ιάσονας Κολοκυνθός και θα πάρουμε συνέντευξη από τον πρωταγωνιστή του αγώνα, το Θέμη τον Ιωάννου. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Πες μας, πώς ένιωσες τη στιγμή του γκολ. Το γκολ, πώς, όταν, μπάλα, πώς έτσι, συναισθήματα. Επικατήστερος στην ομάδα ήταν ο διοργανωτής. Κάθε φορά είμαστε καλύτεροι για την ομάδα. Αυτά. Η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη αυτή τη φορά από τις επόμενες και από ό,τι φαίνεται θα ανακάμψει από το τελευταίο της παίξιμο για να συνεχίσει γρηγορότερη και καλύτερη. Ευχαριστώ. Θέλω να το ρωτήσεις για την άποψη για τον τερματοφύλακα και για τα λάθη που έκανε, τα οποία μάλλον στήχησαν ανεπανόρθωτα στο σύνολο αυτό που ονομάζεται ομάδα του ανθρώπου αυτού δίπλα μου. Τέρμα, τώρα έχει την μπάλα, φτάνει, λάθη, βλάκα, βλάκα στη σε! Τι λέει? Εγώ έχω πει και στις προηγούμενες συνεντεύξεις ότι όταν υπάρχει συγχρονισμός στην μπάλα, offside, ο διαιτητής. Ο διαιτητής είχε στρίξει πολύ άκυρα offside για την ομάδα τους και σχετικά με την άλλη ομάδα δεν στρίξε κανένα offside, ο τερματοφύλακας δεν είχε κάνει τόσα λάθη, αλλά ήταν λάθη διαιτησίας τα περισσότερα. Συμφωνούμε σε αυτό. Εν κατακλείδη, πιστεύεις ότι με ένα πιο αμυντικογενές σχήμα η ομάδα θα ανταπεξερχόταν περισσότερο ευνοϊκά στις εφευρέσεις, τα εφευρήματα θα έλεγα του αντιπάλου προπονητή? Και αν ναι, ποιες πιστεύεις ότι ήταν αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να περατωθούν? Το σχήμα, τρίγωνο, τετράγωνο, που πώς παίζει μπάλα, ο προπονητής θα κάνει λάθος! Ρε, άμυνα! Άμυνα! Υπάρχουν τρία κοινά. Γιώργος Μαρινάλης, Πέτρος Βιζιώτης και ο προπονητής μας αλλάζει πάνω κάτω. Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 στο K44 παίζουν Trendy Hooligans, Mindthread και Stand Up Comedy από Αλέξανδρο Τιτικόφ και Apollon Rhodes.